Πες μου το γιατί να μην είσαι εδώ τώρα πια κι εγώ να μπορώ. Τα δυο σου τα γλυκά τα χύλησα πρώτα και πάλι να τα φιλώ. Πες μου το γιατί σαν τρελός κάθε βράδυ εδώ να σ' αναζητώ. Σε θέλω εδώ, σε θέλω εδώ. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας, στη μεγαλύτερη παραλία που βρίσκεται φυσικά από αλλού στην Καβάλα. Βρισκόμαστε στους Αμόλουφους και όπως είναι λογικό, θα δίνουμε τα πάντα, μια και αυτή η παραλία το καλοκαίρι κατά κύριο λόγο μαζεύει κόσμο από όλη την Ανατολική Μακεδονία, αλλά πολλοί έρχονται και από τη Θράκη. Γιατί οι Αμόλουφοι είναι από τις πιο ωραίες παραλίες. Βρισκόμαστε σε έναν τα πιο ωραία μπιτσόμπαρα ή αλλιώς μπιτσόμπαρα που λέω πάντα, γιατί τα μπιτσόμπαρα είναι πάρα πολλά εδώ πέρα και θα τα δείξουμε όλα στους Αμόλουφους. Αγαπητοί μου φίλοι, καλώς ήρθατε στο Blue! Μάτω φάτω gentleman. Μάτω φάτω gentleman. Εδώ πέρα, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα κάτω. Πανικός. Πάμε! Βλέπουμε, δοκιμάζουμε και φυσικά προτείνουμε για εσάς. Η παραλία εδώ, η δικιά μας, το Αμόλοφο στην Καβάλα, είναι η πιο ωραία παραλία στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φυσικά, ό,τι καλό εγώ δεν είναι τίποτα, αλλά όμως τα πλάνα μιλάνε. Πάμε! Έχω τη χαρά να έχω ακριβώς στα δεξιά μου ένα από τους πιο παλιούς και καλούς DJ. Το δεξιά είναι πολύ πονηρό. Το δεξιά μου. Χρήστο μου, καλά είσαι? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Beach Bar Blue. Τι έχουμε Beach εδώ πέρα? Bar Blue. Τι έχουμε? Έχουμε μια φανταστική θέα. Για να μην λέμε για τη μουσική, εντάξει, που... Να μην μπλέκουμε το εγκόμιο μας, άστερα να πουν άλλοι αυτά. Από ό,τι βλέπετε, φοβερή παραλία. Από εδώ, όχι από δεξιά, από εδώ είναι ο Άδωνας και μπροστά μας ακριβώς είναι... Η Θασοπούλα είναι αυτή. Η Θάσος. Η Θασοπούλα είναι πιο αριστερά, δεν φαίνεται. Λέμε τον κόσμο να έρθει εδώ πέρα στους Αμόλοφους για πανάκι. Το λέμε. Βέβαια το λέμε. Τους φίλους μας τους Δραμηνούς, τους Ξανθιώτες. Δραμηνοί, Ξανθιώτες, Σεραίοι και Θεσσαλονικείς έρχονται εδώ. Θεσσαλονικείς τώρα. Πάρα πολύ προτιμώ να είναι Χαλκιδική να έρθουν εδώ. Κάτι μεταξύ. Βέβαια, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, έτσι όπως λένε εκεί. Δηλαδή, κάτι μεταξύ. Χαλκιδική είναι πιο ωραία από εμάς. Λένε αυτοί. Λένε. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Δεν μου λες καμία μια τέτοια ερώτηση αντρών τώρα. Πες. Ωραίο κόσμο έχουμε. Φυσικά, πώς δεν έχουμε. Όπως το καταλαβαίνεις. Μια χαρά. Ο κόσμος είναι μια χαρά. Γιατί? Πολύ ωραίος είναι ο κόσμος. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε ωραίο γυναικείο κόσμο. Βέβαια. Εννοείται. Από διάφορες εθνότητες, έτσι. Ναι, κοιτάω μάλιστα που... Βουλγαρία, Σερβία, πάνω... Ρουμανία... Κατεβαίνει και εξωτερικό εδώ πέρα. Βέβαια. Πολύ ωραίος κόσμος, μια χαρά είναι ο κόσμος. Καλό καλοκαίρι, καλή μουσική. Να είστε καλά ρε. Παιδιά, ένας από τους πιο χότοπος θα είσαι και ας που λέει αυτός ο Χρήστος. Χάρηκα. Πολλά... Από τους πιο καλούς, ο πιο καλός DJ προσωπικά. Όχι μόνο σε oldies. Να είστε καλά, να είστε καλά. Αλλά και ακόμα στην καινούργια μουσική σκεφτείτε. Ναι, βέβαια, ενημερωνόμαστε. Πόσα χρόνια μουσικής μιλάμε τώρα? 40. Απλά και μόνο το λέει. Τι πίνει ο κόσμος?
Κυρίως κρύα ροφήματα, σμούθις, φρέντο. Κάτσε, κρύα και φραπές. Είναι όλα τα κρύα, ειδικά με παγωτό που προτιμάνε κυρίως. Ναι. Προτιμάνε τα φρέντο, φεύγει πολύ το εσπρέσο. Δεν μου λες το μοχίτο που μέσα μου πάρει το κεφάλι, μοχίτο. Δεν υπάρχει μόνο το μοχίτο. Ναι, δηλαδή δεν προτείνουμε κάτι άλλο κοκτέιλ, οτιδήποτε στον κόσμο. Προτείνουμε όπως μπακάρντι κόλλα με το λάιμ, ναι. Το παγωτό. Ο ίδιος βαράς το αλκοόλ μαζί. Ο ίδιος. Είναι ένα συνδυασμό γοητευτικό, μπορώ να πω. Γοητευτικό. Με τις γοητευτικές οι πράξεις που έχουμε κάνει στην παραλία. Πάντα συνδυασμό είναι αυτά. Αλκοόλ και γυναίκες πάνε μαζί. Βρισκόμαστε στο Blue. Στο Blue. Beach Bar Blue. Παιδιά, σε μια εκπληκτική θέα από κάτω, εντάξει. Φανταστική. Θέλω να μου πεις δύο λόγια για τους αμόλοφους. Αμόλοφους. Έχουμε μια άλλη πιο ωραία παραλία στην περιοχή μας, ξέρεις. Πιστεύω όχι. Πιστεύω είναι η καλύτερη. Μάλιστα. Πιστεύω συγκρίνεται με πολλές και με νησί ακόμη που να συγκριθεί αυτή η θάλασσα. Και λέμε τώρα. Πες μου. Άλλοι πίνουν κοκτέιλ. Άλλοι πίνουν μη πω τίποτα άλλο. Θέλω να μου κάνετε πρόταση εσύ, από την περίπτωση ειδικό στον καφέ κακάο. Ναι. Μια πρόταση για ένα καλοκαιρινό δροσιστικό καφέ κακάο, οτιδήποτε θες να μου πει. Θα σου κάνω ένα που σε έφτιαξα πριν. Ναι, παιδιά, είναι παιδιά, εκπληκτικό. Θα σου κάνω πρόταση. Θα σου κάνω τώρα να το δείξουμε στον κόσμο. Το κάναμε off camera, το κάναμε τώρα on camera. Τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε μια δόση εσπρέσο. Ναι. Χρειαζόμαστε παγωτό, μια μπάλα βανίλια, μια μπάλα σοκολάτα. Ωραία. Τριμμένο πάγο. Ναι. Αυτά. Και τα χτυπάμε στο σέγγερ. Πάμε λοιπόν. Αγαπητέ μου Μπίλι. Ετοιμαζόμαστε για κάτι διαφορετικό τώρα, γιατί τώρα το λέω. Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε κοκτέιλ. Όμως δοσιστικό δεν σημαίνει μόνο κοκτέιλ. Σημαίνει και οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με πάγο και κρύο, ιδίως το καλοκαίρι. Λοιπόν, πες μου τώρα, τι έχουμε τώρα. Ετοιμάζομαι. Μια δόση εσπρέσο. Μια δόση εσπρέσο. Ναι. Βάζω μια δόση λίγο ζαχαρόνερο, να δώσω λίγο γλυκάδα. Μάλιστα. Λιωμένη ζάχαρη είναι. Ωραία. Ωραία. Παίρνουμε λίγο πάγο τριμμένο. Πάγο τριμμένο. Είναι το πρώτο, το πρώτο που κάνουμε το οποίο δεν κάνει σχέση με ποτό, παιδιά. Και μ' αρέσει αυτό. Γιατί γελάει, κοπέλα. Γελάς, μ' αρέσει. Όχι, γελάς. Το όνομά σου, πώς λένε το όνομά της. Δεν ξέρω το όνομά της. Και τώρα προσθέτουμε δύο μπαλές παγωτό, σοκολάτα και βανίλια. Μπορώ να βάλω που δεν μου λες παγωτό, τι θέλω εγώ. Υπάρχουν προτιμήσεις που όχι άλλα τα ακούστα. Το βασικό είναι σοκολάτα βανίλια. Okay. Σοκολάτα βανίλια. Με φρέντο, σοκολάτα, βανίλια, κρύο, παγάκια τριμμένα, όντως πρέπει να είναι πολύ δροσιστικό. Αγαπητέ Μπίλι, και αγαπητοί μου, εσείς που με ρωτήσατε αυτή τη στιγμή. Πάντα όμως, πάντα, παίξτε ένα πράγμα σημαντικό, το καλοκαιράκι. Πρέπει να πείτε κάτι δροσιστικό το οποίο με βάζει στο κεφάλι. Έχουμε δείξει μέχρι στιγμής κοκτέιλ, δείξαμε κοκτέιλ, ξαναδείξαμε κοκτέιλ διάφορα, με ή χωρίς αλκοόλ. Αλλά όμως αυτή η πρόταση δεν είναι μέσα καθόλου κοκτέιλ. Ίσα που έχει παγωτό κιόλας. Λοιπόν, να είμαστε εδώ πέρα, είμαστε, το χτυπάμε. Το χτυπάμε, ναι. Ναι. Κρύβεται με τον πάγο να παγώσει, να γίνει πιο σφιχτό. Προσπαθούμε η φύτου να είναι λίγο, να μην είναι λεπτή, να μην είναι υγροποιημένη, να είναι λίγο σφιχτή με τον πάγο, να δώσουμε λίγο. Έχει θερμίδες, παγωτό. Έχει θερμίδες. Θερμίδες, όλα έχει. Ωραία. Παγωτό και χωρίς θερμίδα δεν γίνεται. Δεν γίνεται, παιδιά. Τα. Ωραία, αυτό είναι αρκετό. Το παίρνουμε και τώρα ποτηράκι. Εδώ. Λοιπόν, παιδιά, έχει πιτό. Αυτό πρέπει να το στολίσουμε τώρα και με λίγο σιρόπι γύρω από το ποτήρι, να δώσει λίγο γοητεία στο ποτήρι. Μάλιστα, ναι. Γεια σου. Πώς σε λένε, Έλλη, γεια σου Έλλη. Και το προσθέτουμε. Α, είναι σαν γρανίτα δηλαδή. Γρανιτοειδές είναι. Αυτό βγαίνει και σε μορφή γρανιτοειδές, όπως είναι απλή φράουλα και λεμόνι, αλλά εμείς το κάνουμε με πιο παραδοσιακό τρόπο, με παγωτό, παιδιά, που είναι πιο γνήσιος και πολύ ωραίο. Αυτό η γεύση του είναι λίγο ουδέτερη. Άμα θέλουμε, προσθέτουμε λίγο ζαχαρόνερο ακόμη ναι. Για να γίνει πιο γλυκό. Για καλαμάκι, καλή μουσική πέρα. Θα πάμε μπλε ή πράσινο. Καλαμάκι, ποιο θέλει. Ουδέτερο. Όχι, κίτρινο. Κίτρινο. Ωραία. Λοιπόν, πάντως. Το θυμάμαι τα τζάμπο το καλαμάκι, να είναι χοντρό. Μάλιστα. Λοιπόν. Ωραία. Αυτό είναι. Λοιπόν, θα το δοκιμάσει εσύ για όχι. Το δοκιμάζει εσύ. Δεύτερο, δεν πειράζει. Το οποίο και προηγουμένω είναι άκρο ζωστικό και όχι αλκοολούχο. Είναι πολύ καλό. Δεν έχει αλκοόλ, έχει το παγωτό και είναι για παραλία μια πολύ καλή επιλογή. Όπω υπάρχει το μουκατσίνο παράλληλη. Ορίστε. Δεν είχα δοκιμάσει, είδε. Υπάρχει το μουκατσίνο που να πω, το φραπουτσίνο που είναι με το φραπέ. Μπορούμε να βγάλουμε πολλά πράγματα με το καφέ. Μάλιστα. Λέμε στον κόσμο να προτιμάει τέτοιου είδου δροσιστικά καφέ ποτά και όχι σε αλκοολούχα. Ειδικά στην παραλία το προτιμάμε. Είναι δύο μήνες. Θα προτιμήσουμε τον παγωτό μας, θα προτιμήσουμε κάποια άλλα γούστα που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε το χειμώνα.